να την αφήσουμε να φύγει την Άννα Βερούλη. Ναι. Τι γράφεις, Άννα μου, και θέλεις να τα βγάλεις προς τα έξω. Θέλω. Όχι, θα τα βγάλεις. Τελείωσε. Εγώ τι, τραγούδια. Όχι, 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 τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Στο πεζό εγώ είμαι καλύτερη. Ξέρεις, πολλές φορές εμάς οι αθλητές μας πιστεύουν ότι είμαστε μηχανές που παράγουμε μόνο έργο. Πάρα πολλοί από εμάς έχουν ευαισθησίες, είτε και τις εκφράζουν είτε γράφοντας, είτε ζωγραφίζοντας. Μικρό μυθιστόρημα. Ναι, ναι, κάτι τέτοια γράφω. Και γιατί διστάζεις, μπορείς να πας σε ένα εκδοτικό ή να σου πω το δικό μου, τον Καστανιώτη. Θα στο εκδώσει, γιατί όχι. Καλά να το σκεφτώ, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει προτάσει από εδώ και πέρα. Δεν ορίμασαι μέσα μου. Μα δεν ξέρεις ποτέ, να στείλεις ένα χειρόγραφο μπορεί να αξίζει πολύ περισσότερο από πάντως ό,τι αυτό που σίγουρα εσύ. Θα κάνω, δεν ξέρω αν θα δώσω αυτό. Αυτό που σίγουρα θα κάνω θα είναι κάτι που θα αφορά τα μικρά παιδιά. Σχετικά με αθλητισμό. Σε γραπτό. Σχετικά. Για τους ξέρεις ότι ο Κώστας έχει μανία με τον αθλητισμό. Ναι. Εσύ με το ποδόσφαιρο είσαι άρρωστος. Όχι άρρωστος, αλλά... τι όχι άρρωστος. Εντάξει, έπαιζα και παλιότερα ποδόσφαιρο, είμαι και αεκτζής, είναι γνωστά αυτά. Αδελφέ μου. Πάντως, το καλό είναι ότι υπάρχουν όλες οι αθλητικές ομάδες εδώ. Εσύ. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Αχ. Ωραία. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν, μα συμβαίνουν και αυτά. Και ΠΑΟΚ, είμαι και Ηρακλής, είμαι όλες οι ομάδες. Όλοι βέβαια, και η Θεσσαλονίκη, ομάδες φοβερές. Να σου πω Κώστα, πηγαίνεις στο γήπεδο. Πηγαίνουν στην ΑΕΚ, όταν παίζεις στην έδρα μέσα, ναι. Πηγαίνω. Φωνάζεις και... δηλαδή, ορίζεις τα μυαλά στα κάγκελα. Όχι, και τέτοια. Όχι, δεν φωνάζω, απλώς παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, γιατί μου αρέσει η γεωμετρία του ποδοσφαίρου. Το θεωρώ ένα παιχνίδι για έξυπνους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή, και θεωρώ πολύ δυστυχής τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πώς παίζει το ποδόσφαιρο και βλέπουν απλώς 22 ανθρώπους να τρέχουν πάνω κάτω. Ναι. Εάν αντιλαμβανόντουσαν, ας πούμε, όλη αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου και γιατί είναι ένα παιχνίδι με τη γεωμετρία του χώρου, ας πούμε, πιστεύω ότι θα το εκτιμούσαν. Αυτό είναι και για τις γυναίκες, για εσάς, οι οποίες είσαστε οι περισσότερες αρνητικές. Καλά, εσύ είσαι αθλητρία, δεν το συζητάμε. Ξέρεις, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι αρνητικές με το ποδόσφαιρο. Ναι, το ξέρω. Και λένε, μα δεν μπορώ να βλέπω αυτούς να τρέχουν πάνω κάτω. Λέω, παιδί μου, κάτσε. Να σου πω κάποια πράγματα και αν εξακολουθεί μετά να μην σου αρέσει το παιχνίδι, όταν ξέρει τι γίνεται. Και έχει ένα ωραίο παιχνίδι στην τηλεόραση και δεν μπορεί να δει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, εντάξει. Και εγώ, γιατί γενικά, θέλουν να δουν το σύριο στο απέναντι κανάλι. Εγώ γενικά ασχολούμαι με τον αθλητισμό και με τον κλασικό αθλητισμό. Εσύ το ξέρω, γι' αυτό το είπα στην Άννα. Και την Άννα έχω χειροκροτήσει και όλες τις Ελληνίδες οι οποίες έκαναν μεγάλες διακρίσεις στο εξωτερικό και πήραν χρυσά μετάλλια. Και όχι μόνο αυτές, αλλά και αυτές που ήρθαν και πήραν ασημένια. Θεωρώ ότι η Άννα τα ξέρει καλύτερα, σε αγώνες τόσο μεγάλου ανταγωνισμού, με τόσο μεγάλο στρες, δεν είναι μόνο να έχεις τις ικανότητες, είναι να έχεις και την ψυχική δύναμη να τις επιστρατεύσεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το timing, στη συγκεκριμένη στιγμή να τα δώσεις όλα. Και η Άννα και κάποιες άλλες, η Σακοράφα, ξέρω εγώ, η Πατουλίδου, όλες αυτές που κατάφεραν να κάνουν, είναι ότι δεν ήταν ότι δεν είχαμε κι άλλες άξιες αθλητρίες. Απλώς έγινε σωστό timing. Στη συγκεκριμένη στιγμή. Σε τέτοιους αγώνες, Κώστα μου. Δεν σημαίνει ότι αυτός που δεν παίρνει μετάλλιο δεν είναι εξίσου καλός. Ναι, 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 δεν καλά. Χάνει δηλαδή την αξία είναι του αθλητής. Είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή να είσαι σε φόρμα τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα των αγώνων. Μα αυτό σημαίνει και με τους καλλιτέχνες. Βέβαια. Γιατί και εκεί χρειάζεσαι κάποια στιγμή όταν βγεις να κάνεις κάτι, η αδρεναλίνη να ανέβει κτλ. Φοβερή ενέργεια. Γιατί το να κρατήσεις τον κόσμο να σε δει, θέλει παιδιά φοβερή ενέργεια. Και κάθε βράδυ που θα πρέπει να είναι. Τι νομίζεις. Και είναι φορές που μου λένε φίλοι μου, ας πούμε, ότι για τον ΑΒ λόγο είναι κουρασμένοι, είναι πτώματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θυμάμαι πέρσι στο θέατρο, ήταν φορές που έτυχε να ήμουν. Ήταν, ας πούμε, δύο μέρες που είχα παίξει με μαύρα γυαλιά, γιατί είχα πάθει κάτι από τα πολλά φώτα, είχε πάθει κάτι μέσα το μάτι μου. Είχε κάνει μια ψηλοεπέμβαση με λέιζερ. Λοιπόν, ήμουνα κουρέλι, κυριολεκτικά, γιατί το μάτι μου ήταν πρισμένο τούμπανο και μετά την εγχείρηση και φορούσα μαύρα γυαλιά. Και επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, ο παραγωγός είπε ότι δεν μπορεί να μην παίξουμε, γιατί και είναι καλές μέρες, διπλές παραστάσεις. Και πήγαμε τα μαύρα γυαλιά να παίξουμε. Και ήμουνα κουρέλι. Λοιπόν, και όμως έπρεπε, μου έλεγε ο Ηλίας ο λογοθέτης, ότι ξέχασε τα γυαλιά και τα αυτά. Πρέπει να βγεις και να παίξεις, γιατί η ενέργεια είναι πολύ σημαντική. Αν βγεις άδειος. Σίγουρα. Και αυτοί χάνουν το παιχνίδι. Δηλαδή, και στο πάλκο δεν είναι κάπως έτσι. Και στο πάλκο και τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ έχω ένα θέμα προσωπικό. Αλλά ήρθε η συζήτηση και το έφερε. Ας πούμε, η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χειρίζεται στην πολυκλινική. Για ένα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό, δηλαδή. Θυροειδής είναι. Περαστικά αλλά της. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, θα φύγω από εδώ να πάω. Θα είναι σίγουρα καλά, θέλω να πω, ναι. Θέλω να πω όμως ότι εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή
Εντάξει, λογικά δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ. Είχε τύχει όμως να την κλείσουμε την εκπομπή. Ακριβώς. Και θα είχες και δικαιολογητικό και άλλο να μην έρθεις λόγω της μαμάς σου που έχει πρόβλημα. Επρόκειτο να γίνει Τετάρτη η εγχείρηση, αλλά για κάποιους λόγους αναβλήθηκε και συνέπεσε σε αυτήν. Είδες και έρχεσαι εδώ και μου συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνω. Δεν είναι φοβερό. Ας είναι καλά τώρα που θα πάω και να την βρω. Σίγουρα. Εμείς τις ευχόμαστε να είναι μια χαρά, αλλά βλέπεις πως είναι. Καμιά φορά ο κόσμος δεν ξέρει. Ναι, τι συμβαίνει. Από πίσω είναι πολλά πράγματα σε αποχρώσεις γκρι. Δεν είναι πάντα έτσι. Λουστρίν και ροζ. Καλά, αυτό δεν έχει σημασία τώρα και σε εμάς μόνο. Σε οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιαδήποτε δουλειά και κάνει, μπορεί να έχει τα προσωπικά του. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Απλά επειδή είμαστε συναισθηματικά όντα οι άνθρωποι, όσο και να θέλουμε μερικοί να το παίξουμε σκληροί κτλ., κάποιες στιγμές συμπίπτουν οι δραστηριότητές μας με γεγονότα που πίσω, τα οποία είναι κόντρα, ας πούμε. Και τώρα, ας πούμε, τι να έκανα εδώ. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι αρκετά χαρούμενος ή οτιδήποτε, αλλά μια δεν μπορώ να είμαι περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι καλλιτέχνες και οι αθλητές και με αυτό που κάνουν, μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι. Όλοι κάνουν μία δουλειά. Η δουλειά όμως της showbiz ή του αθλητισμού είναι ότι πρέπει να παρασύρεις κόσμο μαζί σου. Δηλαδή, είτε να τον παρασύρεις στο κέφι, είτε να τον παρασύρεις στον ενθουσιασμό. Παιδιά, είναι πολύ. Είστε σαν άρματα, ουσιαστικά, είστε σαν τα άρματα που τραβάτε τη διάθεση και το κέφι του καθενός. Δεν είναι αστείο, εύκολο. Είναι κάτι αστείο. Εκτός και τον παραστήρι να αρχίσει να σου πετάει τίποτα. Είναι και αυτοί, έχουν συμβεί και αυτά. Ναι, στους αθλητές είναι και αυτό. Όχι στους αθλητές και σε εμάς. Σε σένα δεν νομίζω να έχει συμβεί. Να σου πει κάτι πολύ. Κώστα, έχει ακούσει ιστορία να έχουν πετάξει σε τραγουδιστές. Ναι, έχει συμβεί. Όχι βέβαια ότι το άξιζαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί όμως. Γιατί κάποιοι ήταν κακοήθεις. Γιατί ήταν κάποιοι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και χούλιγκανς που πηγαίνουν και σε συναυλίες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και είχε τύχει, δηλαδή, και μάλιστα σε κοπέλα, ας πούμε, τις πετάξανε νερά. Δεν είμαστε δηλαδή, καλά. Που, ακόμα, όσο και να είναι, ξέρω εγώ, να μην γουστάρεις αυτό που κάνει, ας πούμε, εντάξει, σέβεσαι, είναι γυναίκα, ας πούμε, δεν πετάς τώρα νερό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή πορτοκάλια. Κώστα, να ρωτήσω κάτι, και πώς αντέδρασε η συγκεκριμένη κοπέλα. Τι να κάνει, έφυγε, έγινε ένα πανδαιμόνιο, μιλάμε σε κάποια συναυλία πολύ, πολύ παλιά τώρα. Και, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά. Εγώ μένα μου το έχουν διηγηθεί και αισθάνθηκα πολύ άσχημα, γιατί δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Όχι, αλλά σίγουρα. Και στον προπονητή της ΑΕΚ, στον Πάνοβιτς, που ήμουν εγώ, ας πούμε, που κάποια στιγμή δεν τον. Πραγματικά, ας πούμε, εντάξει, ήταν ο άνθρωπος που πήγε πολύ κόντρα το κοινό αίσθημα. Δεν μου άρεσε καθόλου το γεγονός ότι ήμουν στο γήπεδο και του πετάγανε στο κουβούκλιο που κάθονται οι ποδοσφαιριστές και εδώ, πετάγανε πορτοκαλάδες. Αυτά δηλαδή ήταν ασχήμια. Τουλάχιστον αυτά στο κλασικό αθλητισμό λείπουνε. Όχι, γιατί η γη πρότυπα ο κλασικό αθλητισμό. Αυτό που πάει να δει Στίβο. Ξέρει τι πάει να δει. Ναι, δεν πάει να εκτονωθεί ούτε να βρει τη μάνα στο νου, τη γυναίκα. Εξημερωμένο θα είναι. Πιο εξημερωμένο. Είναι και ατομικά τα αθλήματα. Είναι ατομικά τα αθλήματα. Και δεν δημιουργούν τέτοιε συνέπειε. Δεν υπάρχει κόντρα και προστριβή, έτσι είναι. Φυσικά. Είναι ατομικά τα αθλήματα. Κώστα, είσαι βίαιο σαν άνθρωπο. Δεν θα έλεγα. Όχι. Τσακώνεσαι. Κοίταξε, τσακώνομαι όταν πρέπει να αμυνθώ. Νευριάζω πολύ όταν συμβαίνουν πράγματα τα οποία με πιέζουν. Αλλά συνήθω πάντα αμυνόμενο. Ναι. Και όταν δεν είναι καλό. Αδικήσε, δηλαδή σου βγαίνει. Ναι, δεν είναι καλό αυτό γιατί ο άνθρωπος πρέπει να στέκεται κιόλας. Ναι. Εγώ είμαι ψάρι, οι ηχθείς είναι γεγονός ότι αποφεύγουν τις κακοτοπίες. Ενώ οι σκορπιοί, ας πούμε, σαν την Άννα, δεν μασάνε που λένε. Δεν μασάνε, παιδί μου. Η Άννα είναι ο κουταλιανός. Όλα τα πραγματικά οι σκορπιοί, παιδιά, αν βάλουν ένα στόχο. Ναι, δηλαδή. Ουέ και αλίμονο, ποιο θα βρεθεί εμπόδιο στο στόχο. Τον καταπίνουν. Προχωράνε και μέσα από συγκρούσεις. Αλλά είναι συναισθηματική, αλλά προχωράνε και μέσα. Η σύγκρουση του δυναμώνει. Εγώ βρίσκω την ευκαιρία. Η σύγκρουση του δυναμώνει. Βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι όταν θα είμαστε νευριασμένοι και έχουμε ένταση. Έχεις βιβλίο να προτείνεις. Έχω ένα βιβλίο. Έλα, Δημήτρη, κάντο. Λοιπόν, είναι ένα μυθιστόρημα, το Ραμόν. Για να δω. Θανάση Χειμωνά. Δεν θα σα πω περισσότερα για την υπόθεση του βιβλίου. Θανάση Χειμωνά. Για να το δείξουμε εδώ. Θανάσης Χειμωνάς. Ραμόν. Ραμόν. Και τι λέει εδώ πίσω. Γιατί λέω αμάν με τη. Είναι μια. Ναι. Βρε το σπίτι είναι μια μας περίεργη βρίσουμε. Ιστορία. Είναι μια περίεργη ιστορία. Με δεν βρίζει, και δεν βρίζει και κανένα. Τέτοια. Πολύ ενδιαφέρον. Όντως πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και τι είναι από τις εκδόσεις Κέντρος. Από τις εκδόσεις Κέντρος. Σαββατοκύριακο θα μπορείτε. Εσύ αγάπη μου, γιατί έρχεσαι αφού δεν σκαμπάζεις τίποτα. Τι έρχεσαι. Έφερα το γιο μου. Έφερα το γιο μου τον Παλαιστή. Έλα, κάτσε εδώ να κάνουμε έτσι ένα ωραίο φινάλε. Να χαιρετήσουμε την Άννα τη Βερούλη. Το Δημήτρη.
να τις δώσουμε, να τις ευχηθούμε να κάνει θαύματα με τα παιδάκια, έτσι δεν είναι, Βρασίδα? Βεβαίως, να κάνει θαύματα. Ανά μου θαύματα, ναι. Τον Κώστα τον Μπίγαλη που θα μας κάνει και το φινάλε με το τραγούδι, που να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στην ΑΕΚ να τα πάρετε όλα. Να πάρει και λίγο Ολυμπιακός όμως. Να πάρουμε δύο πέστες θέλουμε καταρχάς. Πάρει λίγα. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Το Σαββατοκύριακο κάνεις τίποτα? Εγώ? Όχι, η Κατερίνα. Γιατί έτσι πως είσαι δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι ορφανό το κακόμοιρο, μπορείς να μου το κλωσίσεις για το Σαββατοκύριακο? Εμένα. Γεια σας! Γεια σας! Εμένα το έφερες αυτό? Γεια σας! Λοιπόν, θα πάω τον Δύρο. Φινάλε, μην φύγει κανείς. Φινάλε, εδώ όλοι θα κάνουμε. Φοβερή κομπανία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όσο μπορείτε πιο καλύτερο για να μου είστε τη Δευτέρα έτσι κεφάτη. Φιλιά. Παραλογαπητίζομαι για σένα, στο αρχαίο του ενστικτού.
τον ήλιο.